Τα μέλη του Δικτύου Ελλήνων Εθελοντών Κτηνιάτρων Ελλάδος προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες σε μαζικές στηρώσεις αδέσποτων ζώων στην Κοζάνη. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, το οποίο εκπονεί Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Δίκτυο. Ο Δήμος Κοζάνης έχει απευθύνει πρόσκληση στο Δίκτυο για διενέργεια περισσότερων στηρώσεων το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα διαχείρισης πληθυσμού. Βρισκόμαστε στο κτηνιατρείο της κυρίας Ζιώγου Βασιλείας. Είναι η συμβεβλημένη κτηνίατρος με την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, με το Δήμο Κοζάνης, όπου είχε την ευγενή καλοσύνη σήμερα να φιλοξενήσει μια ομάδα κτηνιάτρων, εθελοντών κτηνιάτρων, πιστοποιημένων με επικεφαλή τον κύριο Καθαγγελίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Παραρτήματος Μακεδονίας Θράκης, υπεύθυνος κτηνίατρος, και λέω πιστοποιημένων, επιστημονικά καταρτισμένων και έμπειρων, για να διενεργήσουμε μία σειρά στηρώσεων μέσα στα πλαίσια του προγράμματος το οποίο έχουμε εκπονήσει από την Αντιδημαρχία. Επιμένω στην πιστοποίηση, εμπειρία και επιστημονικότητα του κυρίου Αγκαθαγγελίδη και της ομάδας του, γιατί παρατηρούνται φαινόμενα σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, όπου έρχονται, διενεργούν στηρώσεις χωρίς καμία πιστοποίηση, χωρίς κανένα πιστοποιητικό εμπειρίας, χωρίς έλεγχο επιστημονικότητας. Ακριβώς γιατί σεβόμαστε ακριβώς το αδέσποτο ζώο. Την πρόσκληση του Δήμου να επισκεφτούμε το Δήμο και να συνδράμουμε στο έργο του Δήμου στη διαχείριση των αδέσποτων και συγκεκριμένα και στη διαδικασία της στήρωσης αδέσποτων ζώων. Είναι μια διαδικασία και μια δράση που ο Σύλλογός μας εκτελεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα, επιβραβεύοντας έτσι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εκτελούν και εφαρμόζουν προγράμματα διαχείρισης, όπως είναι ο Δήμος Κοζάνης.